Σήμερα είναι η παγκόσμια ημέρα ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο. Καλή ακούγεται, αλλά πιο χρήσιμη μου φαίνεται η ασφαλής πλοήγηση τελεία. Σήμερα επίση είναι η Παγκόσμια ημέρα ελληνική γλώσσα. Να μαζίσουν όλα τα 3.500 χρόνια γραπτή ιστορία από τον 15ο αιώνα π.Χ. μέχρι τα Γκρίκλι Το 1824 υπογράφεται στο Λονδίνο συμφωνητικό ανάμεσα σε Άγγλου κεφαλαιούχου και του εκπροσώπου τη ελληνική κυβέρνηση Ιωάννη Ορλάνδο και Ανδρέα Λουριώτη για τη σύναψη δανείου ύψου 800.000 λιρών. Από τότε χρωστάμε εκτό από και τι Μιχαλού. Σαν σήμερα το 1857 θα φύγει από τη ζωή Εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Ολομός, με πλούσιο ποιητικό έργο καθώς και πλούσιος σε Ω3 λιπαρά. Στις 9 Φεβρουαρίου του 1895 ο Αμερικανός γυμναστής William Morgan παρουσιάζει ένα νέο αθλητικό παιχνίδι με το όνομα Volleyball coach έχουν φτιάξει ήδη παιχνίδι που παίζεται με τα χέρια εκείνο το basketball. Και όπλο είχαν φτιάξει που έριχνε μία σφαίρα τη φορά και ήθελε καλό σημάδι. Αυτό δεν εμπόδισε κάποιον να εφεύρει την πυρηνική βόμβα και να σκοτώνει χιλιάδε χωρί σημάδι. Ε, coach, έχουμε 1895. Δεν έχει ανακαλυφθεί ακόμα η πυρηνική βόμβα. Α, μη σε ανησυχεί αυτό. Όταν στο μέλλον εκείνο ο τύπο, ο κατσαρό, αποφασίσει να μα βάλει αυτά τα λόγια στο στόμα μα που δεν τα έχουμε πει στην πραγματικότητα, θα έχει ανακαλυφθεί. Σαν σήμερα, το 1909, στην Ελλάδα, κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο τη εφημερίδας εφημερίδα Πάστης. Και να σου πω, Ακροατή μου, έχω συλλογή με όλα τα εξώφυλλα που έχει κυκλοφορήσει από τότε μέχρι και σήμερα. Εντάξει, ψέματα. Ένα έχω, αλλά προ υπεράσπιση μου να σου πω, εάν έχει ένα εξώφυλλο του ριζοσπάστι, είναι σαν να τα έχει όλα. Το 1913 μια ομάδα μετεωρητών γίνεται ορατή σε όλη την Αμερικανική Ήπειρο. Οι αστρονόμοι συμπεραίνουν πω πρόκειται για τα κομμάτια ενό βραχίβιου φυσικού δορυφόρου τη Γη. Οι αστρονόμοι. Οι υπόλοιποι που η ζωή μα είναι βαρετή, υποθέσαμε πω στρατό εξωγήινων ήρθαν να μα καταλάβουν και να μα μετατρέψουν σε σκλάβου των ορυχείων ενεργού άνθρακα στον Α του Κεντάβρου. Σαν σήμερα το 1943 θα γεννηθεί ο βραβευμένο με Νόμπελ Αμερικανό οικονομολόγο Τζόσεφ Στρίγκλιτ. Να, έναν Τζόσεφ χρειαζόμαστε να αξιολογήσει την οικονομική μα κατάσταση και να καταλήξει στο ότι δεν έχουμε σωτηρία. Εκείνη την ίδια ημέρα θα γεννηθεί ο κύριο Τζο Πέση. Ένα 63 σε ύψο δυσδιόρατο σε καλλιτεχνικό ανάστημα Αμερικανό ηθοποιό. Σαν σήμερα το 1951, ο στρατό τη Νοτίου Κορέα μπαίνει στην πόλη Γκέο Τσάνγκ και αρχίζει μια ανελαίτη σφαγή. Μετά από δύο ημέρε, τα θύματα είναι 719 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 385 παιδιά. Και αυτοί είναι η νότιοι, οι δυτικοαναγιωμένοι, οι πολιτισμένοι. Το 1993 περισσότεροι από 500 Ρώσοι που ζουν στη Σιβηρία χάνουν τη ζωή τους από λικέρ που είχε εισαχθεί από την Κίνα. Ορίστε που πάτε και αγοράζετε οπλικά συστήματα και αίδιες. Φτιάξτε και μια παρτίδα πειραγμένο αλκοολούχο και κάντε το δώρο παραδίπλα. Σαν σήμερα το 1995 ο Γάλλος Γκίντε διασχίζει τον Ατλαντικό κολυμπώντα. Χρειάστηκε δύο μήνε. Εγώ θέλω δύο μήνε να πάρω απόφαση ότι θα βάλω το πόδι μου μέσα στο νερό με τέτοιο καιρό που πήγε και διασχίσε τον Ατλαντικό. Και στο τέλο μπορεί να το βρω και κακή ιδέα και να μην το βάλω. Αυτά και σήμερα και εις αύριο καινούργια κρατή μου. Μέχρι τότε να αγαπά πολύ και να γράφει ιστορία.